καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Ζήσαμε μια δεύτερη έκπληξη με τα τεστ. Η πρώτη έκπληξη ήταν ότι μάθαμε από το Υπουργείο ότι πρόκειται να τα διανύμουμε πριν 10 μέρες περίπου. Mm-hmm. Η δεύτερη έκπληξη ήταν ότι ενώ γνωρίζαμε ότι θα είναι ένα kit μονοδόσης για ένα τεστ, το οποίο θα παραλάμβανε κλειστό ο πελάτης και θα πήγαινε σπίτι του να το πραγματοποιήσει, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα κουτί που έπρεπε μέσα από αυτό να αφαιρέσουμε για τον κάθε ένα βαμακοφόρο στυλαιό, μία πλαστική βάση, ένα διάλειμμα, ένα πόμα, να βάλουμε τις οδηγίες, που αυτό είναι και διαχειριστικό κόστος για το φαρμακείο, αλλά αντίστοιχα για τον πελάτη είναι μία αγωνία. Τα πήρα όλα, τα πήγα όλα σπίτι. Πώς είναι έτσι, νόμιζα ότι θα το έχω όλο μαζί μου. Εκτός αυτού, σημαντικό είναι ότι και το κουτί αυτό απ' έξω δεν γράφει self-test. Γράφει rapid test και φυσικά γνωρίζουμε ότι τα self-test είναι μια υποκατηγορία των rapid test. Mm-hmm. Αλλά αυτό το κουτί έχει μορφή εσωτερικά, λόγω περιεχομένου και εξωτερικά, ενός κουτιού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε έναν υγειονομικό χώρο, σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο. Απλά συνοδευτικά έχουν τυπωθεί κάποιες κάπως πιο απλοϊκές οδηγίες χρήσεως. Εκλεκευμένες θα λέγαμε δηλαδή. Εκλεκευμένες, ναι. Και από εκεί και πέρα έγκυται στον χρήστη αν θα κατανοήσει για να καταφέρει να έχει το control ok και να μην πηγαίνει το τεστ αδικοχαμένο. Και όχι μόνο αυτό, θα τον τρώει και η αγωνία αν ο άνθρωπος το έχει κάνει σωστά και αν το αποτέλεσμα που έβγαλε το έκανα σωστά για να μου το δείξει. Θα πάει στο φαρμακοποιό, θα τον ρωτήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στο οικείο φαρμακείο να ρωτήσει σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό έχει και άλλο κίνδυνο οικού φορτίου, αλλά τέλος πάντων, αν καταφέρει να το κάνει καλά, το βοηθητικό είναι το παραθυράκι που έχει το γράμμα σε και σημαίνει control, mm-hmm. θα βγάλει τη γραμμή του και έτσι θα έχει τη βεβαιότητα. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο παραθυράκι που είναι το τεστ, αν βγει λευκό, αν παραμείνει λευκό, σημαίνει ότι για τα δεδομένα του τεστ και την αξιοπιστία του τεστ είναι αρνητικό. Αν όμως βγάλει μια αχνή ή μια πιο σημαντική γραμμή, πιο δυνατή γραμμή, σημαίνει ότι το τεστ θεωρεί ότι είναι θετικός, το τεστ ανοιχνεύει αντιγόνο, οπότε αμέσως θα πρέπει να ενημερώσει τον ΕΟΔΗ να προχωρήσει σε ένα δεύτερο δωρεάν τεστ αντιγόνου σε μια μονάδα που θα τον στείλουν και φυσικά αυτόματα θα πρέπει να περιοριστεί η οικογένειά του έως ότου γίνει η επιβεβαίωση και φυσικά αν και η επιβεβαίωση πει θετικά πρέπει όλοι να εχνηλατηθεί το περιβάλλον του και να αποκλειστεί για κάποιες μέρες όπως θα κρίνει ο ΕΟΔΗ. Κυρία Μαυρίδη, επειδή είπατε για ένα βαμβακοφόρο στυλαιό που είναι η μπατονέτα όπως λέμε εμείς αν καταλάβει σωστά με το βαμβάκι, έτσι. Είναι μια ειδική αποστηρωμένη μπατονέτα με μακρύ όμως στέλεχος που στο ένα... Μόνο μύτης επομένως, δηλαδή δεν έχουμε στυλαιό εδώ πέρα, δεν έχουμε σάλιο, τεστ σάλιου στην πραγματικότητα που είναι το πιο εύκολο και ανώδυνο. Ναι, αυτό το τεστ που ήρθε τώρα είναι για να μαζεύει ο βαμβακοφόρος στυλαιός έκριμα από mm-hmm. το ρουθούνι, από τη μύτη. Επομένως δεν έχουμε το δεύτερο τεστ που έχουν πει που είναι από φορά το σάλιο και που ίσως κάποιος τους διευκόλυνε πολύ περισσότερο από το θέμα της μπατονέτας και τα λοιπά. Ίσως νιώθουν οι άνθρωποι ότι χρειάζεται να καταβάλουν περισσότερη προσπάθεια για να το κάνουν σωστά, οπότε θα έχουμε σίγουρα θέματα. Βεβαίως, γιατί είσαι ένα παιδάκι, παραδείγματος χάρη, γιατί μιλάμε και για παιδιά, είναι αρκετά ενοχλητικό να χρησιμοποιηθεί είναι αυτό. Είναι η σωστή λέξη. Δεν είναι πόνος, είναι ενόχληση. Μια μικρή ενόχληση που όλοι ξέρουμε ότι αν πάμε ενόχληση. Να το κάνουμε μόνοι μας θα τραβήξουμε το χέρι μας πίσω από το αυτόματα. Όταν το κάνουμε εμείς όμως τον άλλον και είμαστε απλά η μαμά ή ο μπαμπάς, mm-hmm. Εντάξει, δεν έχουμε την εμπειρία που θα έχει ο ειδικός. Προφανώς. Εντάξει. Ενώ με το σάλιο το πράγμα θα ξεπερνιότανε. Τέλος πάντων, πιθανά στα επόμενα τεστ, self-test που θα μοιραστούν στα φαρμακεία μετά από κάποιες εβδομάδες, να υπάρχουν και από αυτά της Σιέλου. Όμως με τα σημερινά δεδομένα, ενώ υποτίθεται ότι εμείς, όπως είπε και ο κύριος Σκέρτσος, τι θα κάναμε, απλά το ράφι θα πιάναμε ένα κουτί και θα το δίναμε και ο πελάτης θα έφευγε γρήγορα mm-hmm. από το χώρο, γιατί έτσι είναι και το σωστό και το φρόνιμο,
θα πρέπει να παραμείνει περισσότερη ώρα και εμείς να χάσουμε να παίξετε Lego στην πραγματικότητα, θα πρέπει να τα μαζέψετε όλα. Ναι, να παίξουμε Playmobil, Lego ή δεν ξέρω πώς θα το πέστε το. Και όταν το βλέπει ο άλλος έτσι ανοιχτό, θα αρχίσει να λέει όχι τι είναι αυτό, πες μου περισσότερα. Τα έχω όλα μέσα, μήπως ξεχάσαμε τίποτα. Ναι, ή το χειρότερο, πήγα σπίτι και μου λείπει το ένα, δεν μου το βάλατε μέσα στο σακουλάκι. Και διάφορα τέτοια. Και φτάνουμε και στα νησιά, κυρία Μαυρίδη, μιας και εσείς είσαστε σε φαρμακαποθήκη, μάλιστα είσαστε γενική γραμματέας του Πειραϊκού Φαρμακευτικού Συνεταιρισμού, που τροφοδοτείτε εμάς εδώ, κυρίως στα νησιά και άλλες περιοχές βέβαια της χώρας, αλλά έχετε εμάς να μας τροφοδοτείτε με φάρμακα και φαρμακευτικά υλικά, ας το πω έτσι. Τι γίνεται με την παράδοση αυτή? Τη Δευτέρα υποτίθεται ότι ανοίγουν τα σχολεία και πρέπει να έχουν προμηθευτεί ήδη εκπαιδευτικοί και μαθητές αυτά τα τεστ, τα οποία μας βγήκανε άλλα άλλων τεστ στην πραγματικότητα με περισσότερο χρόνο, αρκετά προβλήματα. Πώς θα φτάσουν αυτά στα νησιά, ώστε τη Δευτέρα να είναι έτοιμοι οι μαθητές με το τεστ, το θετικό ή το αρνητικό στο χέρι δηλαδή, και οι εκπαιδευτικοί? Σαν φαρμακαποθήκη κάναμε αγώνα δρόμου και καταφέραμε χτες όχι μόνο να τα παραλάβουμε, αλλά να τα μοιράσουμε και όλα σε ελάχιστες ώρες, να έχουν πάει σε όλα τα φαρμακεία που εμείς συνεργαζόμαστε και συγχρόνως είχαν ζητήσει ότι θέλανε εμάς σαν προμηθευτή του τεστ. Και επίσης η πλατφόρμα θα ενημερώνει διαρκώς όταν πέφτει το απόθεμα του φαρμακείου, ώστε η αποθήκη να ξαναστέλνει και να συμπληρώνει αυτό το απόθεμα. Βέβαια, μιλώντας για τα νησιά, ακριβώς για αυτό που σας καίει και σας ενδιαφέρει, θα υπάρχει ένα θέμα, γιατί όταν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, παραδείγματος χάρη όταν η τροφοδοσία γίνεται με πλοίο και υπάρχουν απαγορευτικά, σαφώς τα νησιά θα δυσκολεύονται να επανατοποθετηθούν και να έχουν πάντοτε ένα ικανό αριθμό τεστ στα φαρμακεία. Και δεν είναι και όλα τα νησιά που έχουν πλοία συχνά, έτσι. Δηλαδή έχουμε και την άγονη γραμμή, έχουμε και λίγα δρομολόγια, λιγότερα από ό,τι συνήθως λόγω κορονοϊού, μιας και δεν επιτρέπεται η μετακίνηση από νομό σε νομό, οπότε έχουν πέσει και τα δρομολόγια. Άρα θα πρέπει να γίνει ολόκληρη διαδικασία και σχεδιασμός προκειμένου να επιτευχθεί να είναι στην ώρα τους. Είναι αλήθεια αυτό. Εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι ήταν λίγο πρόχειρο σαν σχεδιασμός. Εκ των υστέρων. Μπορεί το σχέδιο να ήταν μεγαλεπίβολο, δεν ξέρω πώς το φαντάστηκαν, αλλά στην πράξη εμείς ας πούμε έχουμε πάρει, δεν έχει πάρει όμως όλη η Ελλάδα. Τα αστικά κέντρα έχουν παραλάβει, δεν έχουν πάρει όλες οι επαρχιακές περιοχές, δεν έχουν όλα τα φαρμακεία. Πιστεύω σήμερα θα ολοκληρωθεί και θεωρείται ότι αύριο θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα και θα ξεκινήσουμε. Όμως δηλώσεις από το Υπουργείο ότι για να ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα, να πάτε Πέμπτη, να πάτε Παρασκευή, να πάτε Σάββατο ή δεν πειράζει να πάτε και Κυριακή στο εφημερεύον, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν μια τεράστια σύγχυση, γιατί σε ένα νησί που εφημερεύει ένα φαρμακείο, αυτό μένει ανοιχτό για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ασθενών. Όχι για να δημιουργηθεί μια ουρά από μαμάδες, μπαμπάδες και εκπαιδευτικούς που θα θέλουν να πάρουν το τεστ και θα καθυστερούν τους ασθενείς από το να πάρουν τα φάρμακά τους. Και θα δημιουργήσουν και θέμα, γιατί θα υπάρξει μια ουρά, θα πρέπει να τηρηθούν οι αποστάσεις. Και όλα τα πράγματα θα γίνουν δυσκολότερα, ενώ θα μπορούσαν να έχουν γίνει πιο χαλαρά από ό,τι καταλαβαίνω εγώ και πιο σωστά, ώστε να αποφύγουμε όλη αυτή τη μανούρα, να το πω έτσι, που έχει συμβεί. Και πιο νωρίς. Και ακόμα και αν είχαν αποφασίσει να φέρουν αυτό το τεστ, καλό ήταν να μην ερχόταν δύο μέρες πριν να ανοίξουν τα σχολεία. Τώρα, λογικά πρέπει ή να καθυστερήσουν τα σχολεία να ανοίξουν ή να το αφήσουμε ολίγων στην τύχη του. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι σχεδιασμοί που κοστίζουν και αρκετά χρήματα αξίζει να φαίνονται στην τύχη τους. Προφανώς και όχι, θα συμφωνήσω μαζί σας, και φτάνουμε σε ένα σημείο, έγιναν πολλά με αυτό το θέμα των self-test σε σχέση με τα φαρμακεία και την κυβέρνηση, εάν θα τα πραγματοποιούν οι φαρμακοποιοί, εάν θα πληρώνονται γι' αυτό. Τελικά πού έχει ουσιαστικά γίνει η συμφωνία? Εσείς μόνο είσαστε για να παραδίδετε δωρεάν σε εμάς, τον ενδιαφερόμενο, το self-test? Ως Πανελλήνιος απαιτήσαμε να μην γίνεται το τεστ μέσα στο φαρμακείο, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα τεστ που κάνει και περίπου 15 με 30 λεπτά να ολοκληρωθεί και να βγει το αποτέλεσμα, σήμαινε ότι θα υπήρχε μια κοσμοσυρωή ατόμων που ξαφνικά μπορεί να ανακάλυπταν ότι είναι θετική,
με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την πόσα τους υποστήριξη εκείνη την ώρα, για το θέμα των αποστάσεων, για το θέμα του τεράστιου φορτίου που θα βρισκόταν μέσα στα φαρμακεία, θα καθιστούσαν με τα φαρμακεία μας υγειονομικές βόμβες. Και σαφώς βάλαμε πλάτη, όπως έχουμε βάλει και τρεις ακόμα φορές, να το κάνουμε, να το δίνουμε δωρεάν, αλλά για να το πραγματοποιούμε ήταν αδύνατο να αποδεχτούμε μια τέτοια πρόταση, είτε με αμοιβή είτε χωρίς. Επειδή με ρωτάει ακροατή, συγγνώμη σας διακόπτω, όχι, συνεχίστε, ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσουμε. Ναι, αυτό δηλώσαμε μόνοι μας, ήταν η πρόταση του Πανελληνίου και όχι του Υπουργείου, ότι αδυνατούμε να συμμετάσχουμε στην πραγματοποίηση του τεστ. Άλλωστε, όταν το κράτος δηλώνει ότι το τεστ είναι ένα self-test, άρα δεν χρειάζεται υγειονομική επιστασία, αλλά μπορεί να το κάνει κάποιος μόνος του, δεν υπήρχε κάποιος λόγος να κινδυνεύουν και άλλοι μαζί με τον υποψήφιο να πάρει το αποτέλεσμα. Εκτός αν ήξερε τον προτέρων ότι θα στείλει τύπου rapid τελικά, μέχρι να στείλει τα τεστ, οπότε ήθελε να έχει εξασφαλίσει την βοήθεια του φαρμακοποιού. Είτε self, που σας λένε υποκατηγορία των rapid, είτε γενικά rapid, νομίζουμε ότι καλό είναι να γίνονται σε ένα χώρο που θα υπάρχει μια επισκεψιμότητα, όχι του τύπου του φαρμακείου που θέλω εγώ, είμαι υποχρεωμένη να προστατεύσω και τον επόμενο που θα μπει και το προσωπικό μου, φυσικά και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου, και ξαφνικά θα είχα μια πολύ μεγάλη ζωή που δεν θα ήξερα αν θα μπορούσα να την ελέγξω και σε τι επίπεδο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν πλησιάζεις τον ασθενή, τον πελάτη να πούμε, για να του πάρεις έκρημα από τη μύτη, πλέον οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί και δεν υπάρχει και μάσκα. Προφανώς χρειάζεται να υπάρχει και ειδικός εξοπλισμός από πλευρά σας. Ένα άτομο δηλαδή να είναι εξειδικευμένο στο να κάνει αυτό και μόνο, ας πούμε, στην πραγματικότητα. Και να αλλάζει στολές, ασπίδες, μάσκες, γάντια. Εντάξει, είπαμε να βάλουμε πλάτη, όχι να τα κλείσουμε τα φαρμακεία όμως. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί μου έρχεται από ακροάτρια, είναι αν υπάρχει τελικά κάποιο αντίτιμο για εσάς, τους φαρμακοποιούς, στην παράδοση αυτή του δωρεάν, σαν μια οικονομική ελάχιστη συμφωνία με την κυβέρνηση. Επειδή έχουν ακουστεί μάλλον διάφορα, χρειάζεται αυτή η διευκρίνηση. Όχι, τα τεστ και ως φαρμακαποθήκη, μιλώ σαν Γενική Γραμματέα, γίνεται η διανομή τους χωρίς κόστος, χωρίς όφελος. Και επίσης τα φαρμακεία τα διανέμουν στους πελάτες, τα δίνουν στους πελάτες και δεν αποζημιώνονται καθόλου γι' αυτό. Ωραία, ενώ αντίστοιχα είναι δωρεάν, ναι, είναι δωρεάν τα τεστ, αλλά βέβαια τα τεστ στο κράτος έχουν στοιχήσει αρκετά χρήματα. Όλη όμως η καθετοποίηση αποθήκη, φαρμακείο, πελάτης, από εκεί και πέρα είναι δωρεάν. Κανείς δεν αποζημιώνεται για την διακίνηση. Κυρία Μαυρίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ διαφωτιστική η συζήτηση. Εύχομαι καλή δύναμη και καλό κουράγιο να πάνε όλα καλά και για τη συνέχεια. Ευχαριστώ και αν χρειαστεί φυσικά. Να σας ενημερώσω. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Η διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.